Τα τελευταία 4 χρόνια ήταν πρωτόγνωρα για όλους μας. Ζήσαμε λεπάλες κρίσεις. Εύρος, πανδημία, Τουρκία, ακρίβεια. Προτεραιότητά μας ήταν να στηρίξουμε τους πολίτες αλλά και να κρατήσουμε ασφαλή την πατρίδα. Όμως παράλληλα, καταφέραμε και μειώσαμε φόρους και εισφορές, φέραμε επενδύσεις και δημιουργήσαμε νέες δουλειές, ψηφιοποιήσαμε το κράτος, ελέγξαμε το μεταναστευτικό, θωρακίσαμε την εθνική μας άμυνα αλλά και αναβαθμίσαμε τη διεθνή μας εικόνα. Κάναμε και λάθη. Κάποιες φορές δεν τολμήσαμε αρκετά. Όμως η Ελλάδα έγινε πιο ισχυρή και εμείς είμαστε τώρα πιο έμπειροι. Στις 21 Μαΐου ζητώ την εντολή σας για να κάνουμε πράξη τρεις μεγάλους εθνικούς στόχους. Πρώτος, να συνεχίσουμε στο δρόμο της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Μόνο έτσι θα κλείσουμε την απόσταση από την Ευρώπη και θα έχουμε καλύτερους μισθούς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Δεύτερος, να χτίσουμε ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος. Με ψηφιοποίηση παντού και αξιολόγηση παντού. Τρίτος μεγάλος στόχος, να αποκτήσουμε τη δημόσια και δωρεάν υγεία που μας αξίζει. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. 21 Μαΐου είναι η πιο κρίσιμη μέρα. Ψηφίζουμε και αποφασίζουμε. Γυρίζουμε πίσω ή προχωράμε μπροστά.